Κύριε Σιφάκη, ακούει το πολύ οξύμορο να σας καλωσορίσουμε στον τόπο καταγωγής σας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στη Μεσαρίθ. Σας νιώθουμε κομμάτι μας, γι' αυτό. Βέβαια. Αισθάνομαι, είμαι Μεσαρίθης, οπότε είμαι στον τόπο καταγωγής μου και αισθάνομαι έτσι πολύ ωραία. Ιδιαίτερα που έχουμε και αυτό τον υπέροχο καιρό, το Μάιο. Καταρχήν υπάρχει αυτό το φαινόμενο που ισχύει για τον τόπο καταγωγής του καθενός, ότι αισθάνεσαι πολύ πιο άνετα, πολύ πιο σίγουρα, ξέρεις τα σπίτια, τους δρόμους, τις πέτρες, έχεις όλες αυτές τις αναμνήσεις και αισθάνεσαι, η ψυχή αναπαύεται, έτσι όπως δεν αναπαύεται πουθενάλλου. Και βέβαια ο τόπος μας είναι μαγικός, το ξέρουμε, έτσι. Αγαπώ ιδιαίτερα τη Μεσαρά και τα Αστερούσι. Και την κριτική μουσική αγαπάτε. Πολύ την κριτική μουσική. Βέβαια, μ' αρέσει η παραδοσιακή μουσική γενικά, όλων των ειδών η ελληνική μουσική και η εκκλησιαστική μουσική, βέβαια. Έχουν τη χαρά όσοι έχουν βρεθεί κοντά σας σε πιο προσωπικές στιγμές, σας ακούν και να ερμηνεύετε παραδοσιακή μουσική. Το κάνατε και στη Γαλλία αυτό. Καλά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν αυτό που θα ακούσουν. Στο βαθμό βέβαια που μπορώ να ερμηνεύσω σωστά. Που μπορούν να αντιληφθούν εκείνη την παραδοσιακή μουσική. Εντάξει, και που μπορώ εγώ να ερμηνεύσω σωστά. Είσαστε εξαιρετικός. Και σε αυτό. Θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε ξανά μέχρι το καλοκαίρι. Όχι, θα έρθουμε πρώτα Θεός τέλη Ιουλίου και ελπίζω να κάτσουμε όλο το μήνα Αύγουστο, να μην παρουσιαστεί τίποτα επίγον, να χρειαστεί να φύγουμε. Να φύγετε. Σήμερα είμαστε με τους εκδρομείς του συνεδρίου. Ναι. Μίλησα με ένα θέμα το οποίο είναι κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο και το πώς η πληροφορική μας βοηθεί να κατανοήσουμε και να αλλάξουμε τον κόσμο. Οπότε ήταν ένα θέμα για πλατή κοινό βέβαια, το οποίο κατεδείκνυε το πώς οι νέες τεχνολογίες, αυτό που λέμε τα έξυπνα συστήματα, μας βοηθούν από τη μια μεριά να αυξήσουμε την προβλεψιμότητα που επιτρέπει η επιστήμη και από την άλλη μεριά να αυξήσουμε αυτό που λέμε κατασκευαστικότητα, να κάνουμε δηλαδή όλο ένα και πιο πολύπλοκα συστήματα και όλο ένα και πιο πολύπλοκες υπηρεσίες. Αυτό που έχει προβλεφθεί είναι μια περιήγηση εδώ πέρα σε αρχαιολογικούς χώρους και κάποιο γεύμα, υποθέτω κάπου σε μια ταβέρνα την οποία εγώ υπεραγαπώ. Σε ένα τόπο επίσης με εκλεκτούς φίλους, ναι. Στα πόδια του Κόφινα που είναι και αυτό μια ιερή κορφή που αγαπώ ιδιαίτερα. Είμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της Φεστού. Γνωρίζω προσωπικά ότι αγαπάτε τους αρχαιολογικούς χώρους. Αν δεν σπουδάζατε τεχνολογία και πληροφορική, θα θέλετε να είσαστε αρχαιολόγος. Βέβαια. Μικρός θα γίνω αρχαιολόγος και ξέρω πάρα πολύ καλά τον αρχαιολογικό χώρο βέβαια της Γόρτινας, τον οποίο υπεραγαπώ. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ και η ιστορία και όλη η κληρονομιά που έχουμε από την αρχαιότητα και ελπίζω να μπορέσουμε να την συντηρούμε και να διδασκόμαστε από αυτή. Στη Γαλλία που βρίσκεστε μιλάτε για τους χώρους αυτούς, αναφέρεστε. Βεβαίως. Εγώ ξέρετε έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία με τη Γόρτινα, μιλώ περισσότερο για τη Γόρτινα και την ακμή της Γόρτινας, τη Ρωμαϊκή Γόρτινα που ήταν μια πολύ σημαντική πόλη για τους νόμους της Γόρτινας φυσικά, βέβαια. Είναι η καταγωγή σας από τους Αγίους 10, φαντάζομαι ότι έχετε πολλές μνήμες από βέβαια, τους χώρους σαν παιδί αυτούς. Βέβαια, τους επισκεπτόμουν μια εποχή που δεν υπήρχε καν, δεν πλήρωνε εισιτήριο και ήταν μια εποχή που δούλευε ακόμα ο Μήλος της Γόρτινας. Θυμάμαι ότι ο Μιλωνάς πουλούσε μιλαράκια με καλάμι που έκανε, ναι. και φλογέρες και φιαμπόλια. Έχετε τουρίστες. Αυτές τις μνήμες. Αυτές τις μνήμες, βέβαια. Και πηγαίνανε τότε το Στάρι στο Μήλο να το αλέσει. Ολοκληρώνεται σήμερα η οργάνωση του Τρίτου Συνεδρίου, του Τρίτου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου. Οι δύο μέρες που ξεκίνησαν την Παρασκευή, οι συνεδρίες, οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, οι διαλέξεις που είχαμε, ολοκληρώθηκαν εχθές Σάββατο 6 Μαΐου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ικανοποίηση των οργανωτών του συνεδρίου είναι πολύ μεγάλη, γιατί ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, ξεπέρασαν και τους στόχους αρχικούς που είχαμε βάλει
Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε ότι με πολύ ικανοποίηση και πραγματικά ενθάρρυνση που πήραμε από τους επισκέπτες, επιστήμονες, καθηγητές, από την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και τους συζητητές που είχαμε, συνεχίζουμε για το τέταρτο πλέον συνέδριο. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σήμερα ολοκληρώνεται το συνέδριο με επίσκεψη σε ιστορικά μέρη της Κρήτης, στην ενδοχώρα της, του νομού Ηρακλείου, προκειμένου οι σύνεδροι, οι συγητές να γνωρίσουν και την ενδοχώρα, τον πολιτισμό, την παράδοση του τόπου μας. Όσο για το συνέδριο, θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Το θέμα του ήταν ευρύ, ανθρωπιστικές επιστήμες, εκπαίδευση, κοινωνία και πολιτική παιδεία. Για το θέμα και τις θεματικές του συνεδρίου μίλησαν πολύ σπουδαίοι ακαδημαϊκοί, επιστήμονες από όλα τα πεδία της επιστήμης. Βεβαίως είχαμε προσκεκλημένο ένα παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκό, τον κύριο Ιωσήφ Σιφάκη, που έχουμε τη χαρά και να βρισκόμαστε στα πάτρια εδάφη του ιδίου, στη Μεσαρά, ναι. Στη Μεσαρά και στη Φεστό σήμερα, στη Γόρτινα, ο οποίος έχει διακριθεί με το αντίστοιχο βραβείο, με το Τούρινγκ, το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ. Και για μας ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του κυρίου Σιφάκη. Βεβαίως μπορώ να πω ότι μεγάλοι επιστήμονες από πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, βρισκόταν στις μέρες αυτές στην διεξαγωγή του συνεδρίου μας και μίλησαν για τα θέματα που προείπα. Είχαμε επισκέπτες από την Κύπρο. Η συνεργασία μας, η οποία συνεχίζεται με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου, για μας ήταν πολύ σημαντική και η συμμετοχή τους με συμπόσια. Στην διάρκεια του συνεδρίου είχαμε 4 συμπόσια πολύ σημαντικά. Ένα των Κυπρίων από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, το επίσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ένα πολύ έτσι, σημαντικό συμπόσιο και εκείνο. Το συμπόσιο των αστυνομικών, που ήθελαν να αναδείξουν τον κοινωνικό ρόλο της αστυνομίας και το οποίο είχε μια μεγάλη συμμετοχή κόσμου που ενδιαφερόταν να ακούσει για την πρόληψη σε όλους τους τομείς που απασχολούν την κοινωνία και βεβαίως το συμπόσιο των συνδικαλιστών που και εκείνοι έδωσαν το στίγμα τους σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την εκπαίδευση και την κοινωνία. Στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως. Έχουμε εικόνα για το τέταρτο συνέδριο. Η αλήθεια είναι ότι... Να δώσουμε μια είδηση από φέτος. Πάντα όταν τελειώνει ένα συνέδριο καταλαβαίνετε ότι η κόπωση για να οργανωθεί και να είναι όλα έτσι όπως θα θέλαμε άψογα, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε ότι πάντα υπάρχουν ατέλειες οι οποίες μας δίνουν το έναυσμα να τις διορθώσουμε. Για την επόμενη φορά. Πραγματικά έτσι τα μέλη του ΙΑΚΕ, οι εθελοντές μας, όλοι οι συμμετέχοντες που από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν, είναι έτοιμοι για να δουλέψουν ώστε το τέταρτο συνέδριο να ξεπεράσει ό,τι δυσκολία προέκυψε στο τρίτο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, κυρία Μαράκη. Συγχαρητήρια για την διοργάνωση πολύ. Αυτή και για την επιλογή σας να είναι ο κύριος Σιφάκης κεντρικός ομιλητής. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Σιφάκη, πέραν το ότι έχετε έρθει με την ιδιότητά σας ως ερευνητής, ως καθηγητής, μιλήσατε για το αντικείμενό σας, ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνές σας. Έχετε έρθει για την... σας έχει προσκαλέσει το Ινστιτούτο Ερευνών, ήσασταν κεντρικός ομιλητής. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τη χθεσινή ομιλία, την εκδήλωση. Ναι, μάλλον την προχθεσινή. Την προχθεσινή, ναι. Συγγνώμη, ωραία. Μίλησα με ένα θέμα το οποίο είναι κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο και το πώς η πληροφορική μας βοηθεί να κατανοήσουμε και να αλλάξουμε τον κόσμο. Οπότε ήταν ένα θέμα για πλατή κοινό βέβαια, το οποίο κατεδείκνυε το πώς οι νέες τεχνολογίες, αυτό που λέμε τα έξυπνα συστήματα, μας βοηθούν από τη μια μεριά να αυξήσουμε την προβλεψιμότητα που επιτρέπει η επιστήμη και από την άλλη μεριά να αυξήσουμε αυτό που λέμε κατασκευαστικότητα, να κάνουμε δηλαδή όλο ένα και πιο πολύπλοκα συστήματα και όλο ένα και πιο πολύπλοκες υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά όμως, βάλε το, θόρυβο. Τέλεια.